Ναι, να πω και εγώ ένα ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ πέρα. Είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών, δεν εκπροσωπώ το τοπικό σωματείο, αλλά τους ξεναγούς σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να σας μεταφέρω και τη δικιά μας αγωνία, διότι μέχρι τώρα έχουμε τύχει της περιφρόνησης του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή με πάρα πολλές δυσκολίες καταφέραμε να πείσουμε ότι οι ξεναγοί έχουν εξαρτημένη φύση εργασίας, αλλά με πολλούς εργοδότες, διότι η κυβέρνηση τι είχε κάνει. Επειδή υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα, ξεναγοί σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν ΚΑΔ, παίρναμε στον Υφυπουργό Τουρισμού, που τον γνωρίζουμε επειδή είναι από εδώ, και μας έλεγε: μα το Υπουργείο Εργασίας μου λέει ότι έχετε καλυφθεί εσείς. Βάλαμε τον ΚΑΔ σας μέσα. Λέω: εμείς είμαστε μισθωτοί. Εξαρτημένη εργασία, όχι με μισθό μηνιαίο, αλλά πληρωνόμαστε με ξενάγηση. Έχουμε συλλογική σύμβαση εργασίας, τοπικές συμβάσεις. Και έτσι καταφέραμε με πολύ μεγάλη δυσκολία να πάρουμε τα 800 ευρώ. Και εντωμεταξύ, τι γίνεται, επειδή είμαστε σε ειδικές κατηγορίες, εξαγγέλλεται συνέχεια παράταση. Και σήμερα, μάλιστα, με πήρε μια συνάδελφος που είναι στο Δουσού εδώ του Σωματείου Δεκανήσου και μου λέει: θα πάρουμε τα 534. Αλλά ήταν για τα 800 για όσους έχουν μείνει απ' έξω. Δηλαδή, εμείς αυτό που ζητάμε, και σας ευχαριστούμε βέβαια για τις ερωτήσεις και υπερωτήσεις που έχετε κάνει στη Βουλή, είναι τον Μάιο και τον Ιούνιο να πάρουμε την αποζημίωση ειδικού σκοπού, και επειδή δειλά-δειλά ξεκίνησε η σεζόν, αλλά όπως είπαν και οι άλλοι, είναι πολύ ανεμικά τα νούμερα μέχρι τώρα, ελάχιστοι ξεναγοί εργάζονται. Εγώ δηλαδή δεν έχω κάνει ακόμα ούτε ένα μεροκάματο. Λοιπόν, αυτό που ζητάμε και εμείς, και μας έχει συμπεριλάβει και το Εργατικό Κέντρο, είναι από τον Ιούλιο και μετά να πάρουμε και εμείς ανεργία χωρίς προϋποθέσεις. Διότι οι ξεναγοί έχουν άλλες προϋποθέσεις για να πάρουν την ανεργία. Εκεί θέλουμε πολλά ένσημα, 100 για να πάρουμε δίμηνη και 200 για να πάρουμε τρίμηνη, και έχουμε και εισοδηματικό όριο, το οποίο πολύ το ξεπερνάμε στις χρονιές που έχουμε δουλειά και δεν παίρνουμε καθόλου αυτό το επίδομα, αλλά τώρα δεν έχουμε καθόλου εισόδημα. Και επειδή ισχύει αυτό με τα ένσημα, δεν μπορούμε να πάρουμε ανεργία εμείς. Και αυτό που έχουμε πρόβλημα εμείς είναι ότι τη χρονιά που καταθέτουμε, επειδή τα ένσημα μας δεν έχουν μηχανογραφηθεί ακόμα, λαμβάνεται η προηγούμενη υπόψη. Δηλαδή, όσοι κάνουν έτσι το Νοέμβριο του 19 και το Δεκέμβριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου, πήραν βάση των ενσήμων του 18. Το 20 θα πάρουμε βάση των ενσήμων του 19 που δουλέψαμε καλά, και εγώ ίδιος δεν θα πάρω ανεργία, ενώ δεν έχω τώρα αυτή τη στιγμή εισόδημα. Λοιπόν, αυτό που ζητάμε είναι την αποζημίωση ειδικού σκοπού Μάιο-Ιούνιο, λόγω του lockdown. Αποδεδειγμένα δεν είχαμε εργασία αφού ήταν κλειστά τα σύνορα, και από Ιούλιο και μετά όσοι δεν δουλέψουν ή όσοι δουλέψουν λίγο να πάρουν την ανεργία, για να μπορούμε και εμείς να επιζήσουμε το χειμώνα που έρχεται.